Η κουφιά η ώρα και παραλίγο να μείνουν μόνο τα σωσίδια της γιαγιάς, όλο το υπόλοιπο σετ κινδύνεψε να εξαφανιστεί από προσώπου γης. Φωνάζει η γυναίκα η Μέρη Κατσανοπούλου με το όνομα το λιμενικό και ξαφνικά της την πέφτουν όλοι οι μικρομεσήλικες με τις αλογουράντζες και με τις κυλάρες που σημαίνει και 5-6 μπύρες στο ψυγείο έτσι εύποροι. Δεν τρέπεσαι που κάρφωσες και θα πληρώσουμε πρόστιμο, ε! Που η οικογένειά σου πρέπει να ήταν όλοι ρουφιάνοι στον πόλεμο. Μέχρι τον πρώτο παγκόσμιο της το φτάσανε της γυναίκας, της είπαν και τον παππού της, ότι έβγαλε μια σφεντόνα, λέει, το μάτι του Πέτρου Πέτροβιτς Νιέγκος, του πρώην βασιλιά. Μωρικούλη, για μαζέψτε τους αυτούς με τα τζετ τα σκι. Δε αυτοί δεν είναι σπόρτσμεν. Αυτοί είναι άρματα δρεπανηφόρα. Ό,τι βγάλεις από το νερό το πήρανε μαζί τους. Μα κεφάλι είναι, μα πόδις δεν κάνουνε διάκριση. Ανθρώπινη σάρκα να δουν θα την πάρουνε σβάρνα, καρά τσεκαρισμένο. Α, κάτι μπες κουνιέται εκεί κάτω. Αν δεν το κάνεις κόκκινο με τη μία, ρίξε άγκυρα. Στο μετρό. Α, που γρυκούλη στο διάλο. Φύγε από εδώ πίσω μου, σε έχω σατανά Θεόκουλε. Κάμω την ατυχία μου. Και τώρα εξωτερικά νέα, δηλαδή μόνον εκεί που λέει το κυνήγι της Λούγκρας. Το Μπίλι Κλίντον πρόκειται να υπογράψει, λέει, ένα νόμο ο οποίος θα απαγορεύει το γάμο ανάμεσα σε ομοφιλόφιλους, δηλαδή οι φιλομόφιλους, δηλαδή Λούγκρες. Έσκασε φαίνεται από το κακό του που την πάθησε ο ίδιος και πήρε αυτή την αντρούτσα τη Χίλαρη και όχι τον πεζοναύτη. Μεθυσμένος ήταν όταν την πήρε, αντρούτσα, αντρούτσα, αλλά δεν τα έχει και όλα, FIFA η Χίλαρη. Και σου λέει τον Μπίλι, αφού δεν χαίρομαι εγώ, ας μη χαρεί κανένας τους. Χώρια που αν ψήφιζε τον νόμο, μπορεί να είχαν και εκείνο και το παπαδοπέδι, το σεμνό, τη σεμνοντάνα, την παπαδοπουτάνα, τον Τζορ Στεφανόπουλος. Αυτό δεν θα το άντεχε, καρά τσεκαρισμένο. Και τώρα καυτά, καυτά νέα, δηλαδή μόνον εκεί που λέει αναστενάριδες. Το γνωστό αναστενάρι το Όλιβο Σκόπουλο τα έχει με ένα ελάφι. Μερικοί διαδίδουν ότι τα έχει με ζαρκάδι. Ενώ μία Φιλιππινέζα είπε πως το Όλιβο Σκόπουλο τα έχει με δελφίνι. Ζαρκάδι μου, ελάφι μου, δελφίνι μου, φωνάζει την αγαπημένη του την Άντζελα Γερέκου. Προσέξτε τώρα σκηνή. Ελάφι, με πήρε κανείς τηλέφωνο. Ζαρκάδι, άλλο τώρα κουλό. Άναψε στο θερμοσύφωνο. Μετά κατά ένα περίεργο και αλόκοτο τρόπο, το ζαρκάδι σαν από ένα θαύμα της φύσης, σαν μια διαμαρτία έτσι, μεταλλάσσεται σε θαλάσσιο θηλαστικό. Και συγκεκριμένα σε θηλαστικό με νοημοσύνη. Δελφίνι, θα με πλύνεις. Έλα εδώ γρήγορα, κράτα και μια μπάλα στη μύτη. Ελάτε βρε κουτά, γλυκούτσικα είναι όλα αυτά, μην κοιτάτε μένα τώρα που είμαι και λίγο κακιά. Εδώ ολόκληρο Ζαν Πολ Σάρτρ, ας πούμε, και η άλλη κουνιοτράμπαλη, η Μοντ Μπουβουάρ, τον αποκαλούσε γλυκέ μου ασβέ, μπροστά στους διανοούμενους εκεί του Ντεμαγκό. Που δεν του πήγαινε του Σάρτρ με το χαρακτήρα που είχε να τον λέει γλυκό. Ένας είχαμασταν από Μούρια, σβοσκέτος. Γιατί η γκαλά του Νταλή δεν φώναζε το Σαλβαδόρ Νταλή, βρωμιαρούλικο κλουζούκλι. Η καλύτερη από όλες, βέβαια, ήταν αυτή η πουτανάρα που είχε γιαγκόμενο Μποντλέρ. Κοντζαμάν ποιητής και να είναι όλοι εθεροβάμονες οι άλλοι ποιητές τριγύρω του και να του μιλάνε για τα σύννεφα και για την τρικυμία της Ρέμβης και αυτή η γαϊδάρα του φωνάζει «Έλα να φας τη σούπα σου γερό μαλάκα». Ήτανε ρεαλίστρια, το ομολογώ. Στο μεταξύ προψές πότανε του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης μεγάλη χάρη τους από το κουμπί στον Πλήρο βρεθήκαν αυτοί κανονικά μεταξύ μας, οι αναστενάριδες βρήκαν και αυτή ευκαιρία να χαρούν λιγάκι, να κάνουν τις στέρνες τους μπάρμπεκιου δηλαδή. Κράτα μου και με ένα μπάρμπα μια πατούσα σε νιάν. Σε νιάν όμως να είναι έτσι, αλλιώς δεν πρόκειται να τη βάλω στο στόμα μου. Βγάλε και την πέσα γιατί κάνω δίαιτα. Βάλε και λίγο κέτσαπ καπάκι έτσι να νοστιμήσει λιγάκι και να πέσει το ροβίδιο γιατί με πιάσει λιγούρα και πούσε. Βρε Ζαν μου, βρε σεφ μου πενεμένε του πεντελικών. Φτιάξε μου μια καρδούλα από φιλετάκι, βάλε μου και λίγο μανιτάρι τρούφα από πάνω και σούρχο με το βράδυ να γλαστεί λίγο στο μάχη μου. Βρε κουτό. Καμένο, το μαρτυριάρικο, καμένος με το όνομα. Καλά, αυτό στο σχολείο, απουσιολόγος θα ήταν, καρά τσεκαρισμένο. Και τα ξερνάει όλα για τα τζάμπα τα κινητά του Μιανού και τα Λουνού βουλευτή της Νουδού. Βγαίνει και το Αναγνωστόπουλο με μια αλλιού όλο Εμίλ Ζολά από πάνω και απολογέται. Ως υπουργό μεταφορών είχα πάει κι εγώ το αθώο σε ένα πάρτι της Πάναφων, και η Πάναφων, αλλά και η Τελεστέτ, μου χαρίσανε από έναν κινητό, πήγε και σε άλλο πάρτι φαίνεται. Το σύνολο 2 κινητά να έχω από ένα στον κάθε αυτή. Μετά από ενόχλησή μου, η Πάναφων μόστιλε το λογαριασμό, η Τελεστέτ πάλι όχι. Βρέ Αναγνωστόπουλέ μου, δεν την ενόχλησε αρκετά φαίνεται την Τελεστέτ. Μπα και του έδωσε και λάθος διεύθυνση, δεν ξέρω. Ή κανένα συνονόματό σου, το Βάρδα Αναγνωστόπουλο για παράδειγμα, και πλήρωσε αυτό στα κερατιάτικα. 50 νεοδημοκράτες, βουλευτές με τζάμπα κινητά, όλοι οι αναξιοπαθούντες, καταλάβατε τώρα, ε! Που και μόνο για ξεκάρφωμα τον πληρώνει το ρημάδι τον κινητό σου, κλέβει απ' αλλού, αφού θα στα βγάλει ο καμένο στη φόρα. Πίσω από την πόρτα καιροφυλαχτεί ο εφιάλτη, που πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι. Να πέσει ο βίδεο, κοινοβουλευτική τη Νέα Δημοκρατία, παρακαλώ. Ρίξτε τον, ενάει κοινοβουλευτικά. Πούντι. Πέντεχνου.
Αν ήταν το εδαφό σου πρόσφορο, θα σου φτιάχνα μια πίστα από φόσφορο. Τραγούδι με νόημα, καταλάβατε. Γιατί το Ελιστάι δεν έβγαλε τον πολιτικό Γέννη Πάριο, τον Ισιωτοκαψούρη. Άμα ο Χατζη Νικολάου που βγήκε με τους μανίκηδες έτσι σηκωμένους, σαν τις καμισάδες του Περών ήταν και τα κίμνιασε με τα pop star, με τον Κορκολί, με τον Πασχάλη και με τον Τουρνά. Α, ο Τουρνάς πολύ μ' αρέσει. Ο Τσίμας πάλι έτσι πιο διεθνιστής, με τον κολάρο τον κομμένο εδώ πέρα, σου λέει προκειμένου να έχω τα πολιτικά, το εγχώριο ξεφτάιλ, ας βγάλω το Fragile, το Sting που πολέμησε και για έναν Αμαζόνιο. Τι απέμεινε για τον Πρετεντέρη και την ώρα της αλήθειας του, τι απέμεινε? Η Τάμη, ο Δάκης, ο Τζον Τίκης, ο Ντόνης Βαβάτσικος. Να σου ρίξει ένα τραγούδι έτσι με μήνυμα, να αγλαϊστεί ο Πρετεντέρης. Πώς πάει Βαβάτσικος με τον καμηλό παλτό του Πρετεντέρη, δεν λέγεται. Ξέρετε το τραγούδι του Βαβάτσικου, Πίσω από το ποτάμι που τρέχει είναι μια πηγή. Τι θα ήτανε, μωρή, πισίνα θα ήτανε. Για βοσκοτόπια πίσω από τον ίδιο τον ποτάμι, στο καλό τσατιστικά. Στο μεταξύ η Νέα Δημοκρατία μέσα, Ντάνα, όξο κυρία, Να πέσει ο βίντεο, παρακαλώ, να δούμε και την επίσημη εκδοχή, δηλαδή την μουσαντένια, δηλαδή όλο ψέμα από πάνω η αλλιώ. Έλα. Ούτε βαρύτητε. Ούτε να τα χέσει, δεν το έδαν αυτά το Αγιονόρος. Κάντε πρώτα καλού τρικέφαλου και έχει ο Θεό, του έλεγε. Εμένα όλο αυτό ο σκηνικό δεν μου κάνει καθόλου περίεργο. Το όνομα του Ιερομονάχου με ξένησε λιγάκι. Τζούλια τον λένε. Εγώ ξέρω ονόματα Ιερομονάχων ελληνοπρεπέστερα. Μια Τόνια, μια Χριστιανά, μια Βυργινία, μια Ντόντα που βγαίνει από το Θόδωρος, μια Γρηγορέλα που βγαίνει από το Γρηγόρης, μια Αναής που βγαίνει από το Παναής. Από την Ιουλία. Τι? Από την Ιουλία βγαίνει το όνομα του Ιερομονάχου. Α, τώρα ησύχασα, πες το μου, τον παρεξήγησα. Αυτός λοιπόν ο μοναχός, ο κατακόσμων Τζούλια, μαζί με τα τεκνά, μετόξαν στο Άγιον Όρος και δεν άφησαν όρθιο λείψανο για λείψανο, ούτε καν ένα μετατάρσιο Αγίου, έτσι για δείγμα, μια ολένη, κάτι να βρίσκεται στη βιτρίνα, να προσκυνάνε οι υπόλοιπες πιστές. Καρατσουρνέψανε το μαγαζί δηλαδή. Οπότε οι ιδιοκτήτες τους έτζασαν και αυτοί πήγανε στη Φωκίδα, οι παρεπλανόμενοι προλετάροι, και ανοίξαν έναν καινούριο μαγαζί με την επωνυμία Άγιος Μινάς ΑΕ. Πήγε η άμυρη μητέρα του ενός στο μοναστήρι για να πάρει πίσω το γιο της, έτσι που ήταν πολύ πεθαράς, με τους τρικέφαλους αυτό το γνωστό που της έγινε λίγο λούγκρα. Με το που βλέπει τη μάνα, ο ιερομόναχος Ιουλία, με τον ίδιο τον Παρθενώνα με τα γιον στο λαιμό, τα δώρα του Αραβώνα της φόρεγε κακομοίρα, φρουμώζει ο ιερομόναχος, δηλαδή η Τζούλια. Άμα μωρή σου δείξω εγώ τα δικά μου φαγκαντόρια, της λέει, θα φας το μουτζό σου, πάρ' τη κάτω τη δόλια μάνα, που δεν ήξεραν το μεταξύ γιατί θα πει μουτζό. Μωρία λόμεση ιερομόναχες, είπαμε, εντάξει με το παιδομάζεμα, εντάξει με το τσούρνεμα, αλλά όχι και να μας τρίβετε και μέσα στα μούτρα τα δαχτυλίδια του αραβώνα σας. Κουλές, κουλές. Να πέσει ο Βίδος Μωδίτσα, παρακαλώ να μου αδειάσει λίγο ο εγκέφαλος, να δούμε και καμιά άλλη λουγκρίτσα, έχει τίποτα άλλο. Αγάπη μου, ντύθηκα καραθέα. Ξεμηνός ο μοντέλος και κλειστός και ντεκολτές και στενόφαρδος, όπως βλέπετε, αναποφάσιστος στο δέντεσαν και ντυπούλ, δηλαδή πόδι της κότας. Ακόμα ένα κουνιό τραμπαλέ σε χρώμα ροζ μπομπόν, η χαρά του ροζί κλέρ ή του ροζ μπεμπέ με πτερίγια στα μανίκια και δυο γάντια στα κουλά. Να έχει κόκκινο παρδάλο με δυο φουστάνια καπάκι, τόνα κοντό τ' άλλο μακρύ, τόνα καλά τ' άλλο ρηχτά δηλαδή, και με ένα μανίκι την τζάμα του παππού δεμένο γύρω στα λαιμά της για να μην πάθουν οι αμυγδαλές της. Το δε μαλλί, όπως είδατε, αληχτάει, αγάπη μου, πήρα φωτιά. Να κι μισαρά από γλου με στο κτέρισμα τα λαιμά, με ένα απλό μαύρο τζέρσι φορεματάκι, και τι διάλογο, αυτή έβαλε τον κορσέ πάνω από το φουστάνι. Από πάνω τον έβαλε. Ξεχάστηκε η κουνιοτράμπαλη. Ωραία η νυχτικιά σου, Μερόπη μου, δεν είναι νυχτικιά, είναι το κουρτινάκι της κουζίνας. Τι μπρίκα σου φόρεσες, μωρή? Μόνο τη μισή, την άλλη μισή τη φοράει ο άντρας μου. Πολύ αντρουά ο άντρας μου, τον ξέρεις. Αγάπη μου, μη με λες γυναίκα, λέγε με όρκα. Πανάθαμα το φτερό του καρχαρία μου ή και μπιγκουίνο να με πεις, το ίδιο μου κάνει, δεν πειράζει. Ο δε κότσος μπανάνα πάνω στον μπιγκουίνο, φάλαινα καρχαρία στη διάλωση είναι, εδώ πάλι βλέπουμε ένα απλό καθημερινό συνολάκι, μόνο με γιακά, πτερίγια στον κόλο, πτερίγια στα κουλά, όλα μητερά και προς τα πάνω. Η χαρά της Κατερίνας στα νήσι, αυτός ο μοντέλος, όλος οδηγείς έξω. Και αναρωτιέται τώρα η Μίσκαρα Καριόλα, γιατί με λένε ξέκολο με μία φούστα μέχρι εκεί κάτω, δεν μπορώ να το καταλάβω. Χουμάτε πυροσβέστες μου, η κοκκινοφουξίτσα, με το τούλι των άιλων, μην ξεράσω, καούκα ασορτή με το γάντι όπως βλέπετε, θα αρχίσει τώρα να κάνει διάφορες δενιές, προσδίδεν οι αγέροχοι, νάτι, παίρνουν διάφορες πόζες, αποκαλυπτικές, φρουμάζουν από κάτω οι αδερφές, ξερνάνε και αυτές, επίσης, δείξε μας τώρα και τον κόλο σου, έτσι μπράβο. Μη με λες νύφη αγάπη μου, λέγε με καλύτερα Λάκη Γαβαλά, ηλιοκαμένη αγρότησα.
Βγάλε και το γυαλί, όμοια. Η Λακογαβαλού, τη βλέπετε, την καρατσεκάρατε, φύγε τρανς. Όλα τα πτερήγια και οι ξέμπαρκοι για κάδες στην Πασαρέλα. Να περάσει παρακαλώ και το πρώτο το φύλλο αυτό, το πλατήφυλλο. Να και σχεδιάστρια, μπράβο κοπέλα μου, σκάσε τώρα και να φυλάξει τη μύφη. Όχι σε αυτήν βρε, στην άλλη, στο Λάκι. Δεν τον βλέπεις που μαράθηκε? Κάμω την ατυχία μου. Και τα πληρώνουν οι κουλές αυτά τα ρούχα, αυτό είναι το χειρότερο. Αλλά, δηλαδή gossip, ότι στο στάδιο ειρήνης και φιλίας, που συναντηθήκαν λέει την Κυριακή όλες οι αποτυχάντζες, αυτοί που δεν τους ψήφισε κανένας ούτε οι μανάδες τους οι ίδιες, μα να μην σε ξέρει η μάνα σου ίδια που σε γέννησε, όλες αυτές λοιπόν που δεν βγήκανε βουλευτίνες και βουλευτές, αφού είπαν διάφορα λόγια της αγάπης έτσι και της παρηγοριάς η μια στην άλλη, προσδίθεν ότι οι καλοί χαντακώνονται, ότι η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της, ότι θέλουν ένα ποτηράκι νερό, ότι μας ζηλεύουν γιατί είμαστε ωραίοι, ότι όλοι οι καλοί είναι άτυχοι και στην πολιτική και τυχεροί στον έρωτα. Στο τέλος ξεφρουμάξανε και πήγαν όλοι μαζί έτσι, ξεμπουκάρανε στο Jimmy's Cooking για να χλαπακιάσουνε. Ο λόγος το λέει τώρα πως πήγανε, διότι ο ίδιος ο Jimmy's Cooking, ο αστιατόρας, με σάρκα και οστά ο αφεντικός, βγήκε όξο και τους έσμπροχνε. Φύγετε, φύγετε! Έχω γάμο μέσα, δεν σας θέλω γκαντέμιτες ατυχάντζες. Πιάνει κι ένας ψιλόγρο βρόχος καπάκι και έρχονται όλοι οι αποτυχημένοι και γίνονται ένα με τη λάσπη. Ακόμα και τα φυσικά φαινόμενα μας μισούν. Αλλά εμείς ας προσπαθήσουμε λιγάκι ακόμα να μπούμε μέσα. Θα έρθει άσπρη μέρα και για μας. Οπότε, η Φρόσο Ισπεντζάρη με το όνομα, τη θυμάστε αυτή την ξανθιά με την καούκα, έτσι, τη φοβερή, παρεμβαίνει δυναμικά, δίνει μία τσιφάπ στον εστιατόρα, τον πετάει κάτω και του λέει, ακού να σου πω, δεν θα χαλάσουν εμένα τα μαλλιά μου, τα ξανθά, επειδή το θες εσύ. Τελικά δεν μπήκε ούτε αυτή, έφαγε πόρτα στη μάπα δηλαδή, και ήρθε και της έγινε η καούκα της σαν μαραμένος μαρούλης. Να πέσει ο βίδεος, μόδα παρακαλώ, να δούμε κι άλλες πολλές καούκες. Έλα. Εμείς ξεκαπίστρωτο με μαύρα και δυο αγκινάρες καπάκι, γιατί μωρή μου πέταξε στη γλάστρα στην κουρούπα πρωινιάτικα. Από τα δέχα η μαλλιά του Ντορί, όπως βλέπετε, λείπει η μπλε. Η χάντρα πρόσεξε δηλαδή να μην σκοντάψει. Γι' αυτό τη φοράνε στον Ντορί. Για να μην τρώει τα μούτρα του το ζωντανό. Μαλής λαδωμένος για αυτήν τη Μουτζετζόβα, η χαρά της Μινέρβας δηλαδή, και όλος μαλής μολοκότος από κάτω, δεν της έφτασε παρά δύο κουβαράκια, όπως βλέπετε, θα είχε και μανίκι άμυρη. Απαραίτητος ο κίτρινος σιόγκος, αυτήν εδώ την κρέα σιόγκο, κομποζάρι με το ξεμπρετζουά, δηλαδή με το μανίκι που χάθηκε. Έρχεται κι εμείς ψωρίδογλου, βογκάει από τους πολλούς τους φιόγκοι η κουρούπα, η δε πλάτη χαρά του ακτινολόγου. Αγόρι βάφτισαν, δώσε μου την μπομπονιέρα αγάπη μου να τη χώσω όπου βρω. Ο γαλάζιος όλεθρος, δηλαδή το γαλάζιο παπί Θρίγουέι, η χαρά της λεκάνης, μπαμπουλωμένη με δυο σεντόνες, τη μια καλά την άλλη ρηχτά. Έξωμος ρούχος, εξωμότης τώρα δικαιώνεται. Ελάτε πλατανόφυλλα να σας κάνω ντολμαδάκια. Πουλί σε άσχετη θέση όπως βλέπετε. Και από κάτω ένα μελανοδοχείο καπάκι κούκλας ο ποδόγυρος. Μπέρτα από τσουρνεμένη κουρτίνα μπάνιο και ασορτής ο σκουφάκης μου ότι περίσεψε. Δυο σφουγγάρια δηλαδή καλυμνιώτικα και μια ελαφρόπετρα. Να και το Ιουσουφάκι με λίγο ποντανόβλαχα. Περίεργα πετάει κολάρα όπως βλέπετε αυτό το μοντέλο, δεν ξέρω γιατί. Δυο θάμνες στην κουρούπα και ένα και Μουτζετζόβα. Δέκα τηγάνια έτριψε με την καούκα της. Εγώ πάλι έβαλα ότι μου βρέθηκε πρόχειρο, ζώστηκα δηλαδή όλη μου την δουλάπα και δύο μπαούλα της γιαγιάς μου, αλλά και πάλι μου βγήκε φτωχό το συνολάκι, γι' αυτό έχωσα και πέντε ανεμόμυλους στην κουρούπα. Άμα έχεις γούστο, ντύνεσαι απλά. Αγάπη μου, εγώ πάλι ντύθηκα έγκυος, να το κρατήσω το μαξιλάρι ή να το πετάξω. Όρθιος ο μπουκέτος πάνω στο κρανίο και ένας άλυτος πρόβλημας του σχεδιαστή με τους λαχανιέ φιόγκοι, όπως βλέπετε. Να και το σχεδιαστή, ο Christian Lacroix, Lagroix, θα σας γελάσω, η χαρά της Λούγκρας τέλος πάντων. Και δίπλα αυτό, αγάπη μου, δεν ελήφθη. Αυτό είναι ο θάνατος του μελισσοκόμου, με σάρκα και οστά. Βγαίνει φαλακρή πασαρέλα, βλέπει από κάτω τον αδερφό του, κάτσε να σου δώσω ένα φυλάκι, αδερφέ μου, Τζέσικα. Κάμω την ατυχία μου. Άλλα κουτσομπολιά τώρα, δηλαδή κουσκούς χωρίς αρνάκι, μόνο με γουρούνα. Έμαθα λοιπόν ότι εκεί στη σύναξη της Νέας Δημοκρατίας, των άλλων αποτυχημένων, αυτών που έχουν βγει δηλαδή σε εκλογές, το Εύερτ χλαπάκιαζε Αβέρτα Γουέντις. Δεν πα να λες εσύ, άμα δεν το κατεβάσω εγώ τον μπικ το χάμπουργκερ, δεν θα δουλέψει ο εγκέφαλός μου. Πετάγεται έξαλλο ένα βουλευτή φθιώτιδας με το όνομα το Μπέλο, το Τριαντάφυλλο. Όνομα τεπώνυμο μου είναι αυτό τώρα. Ποιο είναι το μικρό, ποιο είναι το μεγάλο, δεν ξέρω, θα σας γελάσω. Εάν το Μπέλο είναι το αρσενικό του Μπέλα και αν το Τριανταφυλλιά είναι το θηλυκό του Τριαντάφυλλου. Και λέει στο μίλτο αυτό το Μπέλο Τριαντάφυλλο. Αμάν πια χριστιανή μου, με έσκασες. Δεν μπορώ να μιλάω και να τρως κοπέλα μου. Δεν πειράζει, συνέχισε εσύ, το απαντάει το μίλτο το αρχηγό. Και εξακολούθησε να καραμπουκώνεται. Ορθοπεταλιά πάνω στον Big Cheeseburger έκανε. Και δεν ήταν μόνο το τσίσμπεργκερ. Όχι, το τσίσμπεργκερ είχε φέρει μαζί του και τρεις μερίδες πατάτες για παρέα. Πάνε οι πατάτες, πάνε μέσα κι αυτές.
Καημένη Φάνη, πάλι παύλα πετραλιά, παύλα βάτα, χαρά του παιδοψυχίατρου. Πήγε κι αυτή να υπερασπιστεί τον αρχηγό της. Ποιος περνάει την ύφη μας, η τσιμπλιάρα η μάνα της δηλαδή. Όσον αφορά στα σχόλια, λέει, για τα γράμματα που ξέρει το Εύερ, το αρχηγό μου, η Φάνη τα λέει όλα αυτά, έχω να πω ότι αν θέλαμε μορφωμένο αρχηγό, ας βάζαμε τον Μπαμπινιό της Νόμπαρη τώρα, καταλάβατε, ωραία λογική, μωρή νεοδημοκράτα Τζούιτσε. Μωρή μωρό Φάνη. Κάτι σε ενδιάμεσο δεν διαπέρασε την κουρούπα σου ή Εύερ την Μπαμπινιό της, δηλαδή πάμε στα δύο άκρα. Δεν είπαμε να είναι και ο φωστήρας, ο αρχηγός, αλλά να ξέρει τουλάχιστον τα στοιχειώδη. Μίλτο μου, έλα να σε διδάξω. 24 είναι τα γράμματα της αλφαβήτου, Λεβέντη μου, όχι 17. Το γάμα είναι και γράμμα, Λεβέντη μου, κατάλαβες. Επίσης το ωμέγα δεν είναι μόνο ρολό, είναι και γράμμα. Επίσης το αλφαβήτα δεν είναι μόνο φίρμα σούπερ μάρκετ, είναι και γράμμα, τα δύο μαζί. Και το έψιλον δεν είναι μόνο το άνθετον της ελευθεροτυπίας. Είναι και γραμματάκι. Πόσες φορές θα στα πω αδικαιορισμένα. Δεν λέω ότι είναι εύκολο τώρα να μάθεις το ωμέγα, αλλά κι εσύ δεν μου συγκεντρώνεσαι. Χώρια που δεν μου βάζεις και την ουρίτσα σταρό. Αποτέλεσμα, εφάξαμεν φραγούλες αντί εφάγαμεν φράουλες. Ακόμα μπερδεύεις το γάμα, όχι ως γράμμα, με το ξύ. Ω, είμαστε πολύ μακριά ακόμα εμείς οι δύο, που όταν το Εύερ ήταν ο πρωθυπουργό, δεν τον αλλάζεις. Ω, πες το μου να ησυχάσω, παλικάρι μου, ποιον εννοεί, τον υπαλληλάκο. Αλλά πάλι όσο σκέφτομαι, πολεμούμε, όχαρη φίλη μου, ότι στη θέση του υπαλληλάκος με τώρα, μπορεί να τον, λέω τώρα, το Άκη, πάλι καλά να κάνω το σταυρό μου, δεν το συζητάω. Αποκλείστηκαν ο Κωστόπουλος και ο Θεωνάς από την Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ. Πάλι καλά που απλώς αποκλείστηκαν. Σε άλλες εποχές θα είχαν κληθεί στη Σοβιετική Ένωση και θα είχε απομείνει μόνο ο σκούφος τους. Και αυτός βέβαια σε ξένο κεφάλι. Βρε κουτά, φτηνά τη γλιτώσατε, ανάψτε κανένα κερί. Είναι αυτό που λένε στο κόμμα. Αν βλέπεις κάτι στραβό, μπες στο ΚΚΕ και βοήθα να ανταλλάξεις. Η αρκούδα έρχεται αργότερα. Και ένα περίεργο πράγμα. Είναι πάντα πεινασμένη αυτή η περί ισολόγος αρκούδα. Πόσοι πήγαν έτσι στη Σοβιετική Ένωση. Το εισιτήριο μόνο να λέει. Διότι εκεί το χετούρ δεν το ξέρουν, καρά τσεκαρισμένο. Και τώρα να κάνω μία φούρλα, όλοι οι παντεντοί από πάνω, και να περάσω με χάρη στο ελληνοτουρκικό. Καλά, η πρώτη γυναίκα ταυρομάχος, η Ισπανίδα είναι αυτή, περίεργο πράγμα, έσκασε μούρι. Πρώην κομμότρια και πρώην μελαχρινή, δηλαδή ξανθιά μαϊμού. Άντε βρε κουτά να δούμε σιγά σιγά και την πρώτη Ελληνίδα τσολιά, που εμένα μου πάει με το χαρακτήρα που έχω να ντυθώ ένας τσολιάς, αλλά ας όψετε οι 28 μόνον πόντι που μου λείπουν για να μένω 80. Τσολιάς, το είπα, δεν γίνεται, καρατσεκαρισμένο, ας το ξεχάσω καλύτερα. Στο μεταξύ το Χόλμπρουκ πήγε μια ψάρο ταβέρνα μαζί με τον Άλις και τον σκυλί του. Που τι δουλειά έχει ο σκυλής ο ίδιος μέσα στην ψάρο ταβέρνα, ανακόλουθο μου έρχεται. Ασθμένον και κάθιδρος έτρεχε από πίσω τους ο άλλος σκύλος, ο Μπουλντόγκ, ο Εύερτ, ο φίλος της Θυρορούς. Για να δούμε τον βίντεο που σημειωτέων, αυτόν ειδικά, τον έχει σπικάρει η Αγγελική Νικολούλη. Ακούστε τον. Νόκι με τράμπαλοι, πάρα πολύ πλούσιοι εκεί πέρα στο Λος Άντζελες, για να δείξουν πως έχουν φράγκα, τρώνε παγωτό με χαβιάρι. Που να σου έρθει η ψαρίλα από τον ίδιο σου τον χωνάκι δεν είναι διόλου λογικό. Πώς θα το κάνουμε. Στον αραβικό κόσμο πάλι σύμβολο πλούτου είναι, λέει, χρυσές λεκάνες, αλλά εκεί χέζουν από όξο, οπότε λογικό είναι. Στην Γκάνα πάλι σύμβολο πλούτου είναι οι απομιμήσεις με τσέντες, φτιαγμένες όλες από ξύλα, που τις ελώνονται οι μάρτυρες, οι υπήκοοι, και τις ούρνουνε. Άκουσαν τα τρία λαγωνικά του δοσογκόμενος της Νταϊάνας, εκεί που λέει συνεχώς πώς το κάνανε, έχει μεταδοθεί 214 φορές μέχρι στιγμής από το κανάλι που του την πήρε και τον πλήρωσε, και θα μεταδοθεί άλλες 200. Μέχρι να το κάνετε κι εσείς έτσι, Βρετανά, δεν θα σας αφήσουμε στη ησυχία δηλαδή. Στην ίδια συνέντευξη, όταν ο γκόμενος δεν λέει πώς το κάνανε, λέει πόσο η Νταϊάννα δεν το έκανε ποτέ με τον Κάρολο που τον σκυλοβαριότανε και αυτόν και τη χωρίστρα του και τους τρόπους του, τους τρόπους του Μπετατζή. Να βέσει ο βίντεο, παρακαλώ, έλα. Δεν την αντέχω αυτή τη ζωή. Και δεν το ξέρετε αυτό, που θα παίρνει το ίδιο το κακλαμάνι, το απουσιολόγο μέσα στη Βουλή, αυτό το σοφορακούν, το καρφί της τάξης, το γλυφτράκι, τώρα έρχονται και τα ευχάριστα. Ο καλός μπάτσος ή ο κακός μπάτσος ο κακλαμάνις, τη μια πρόστιμο, την άλλη πριν παραγωγικότητα στα δίνει, λέει, στα βουλευτά. Που τι παραγωγικότητα έχουν να επιδείξουν οι βουλευτάντες, μου λέτε. Παραγωγικότητα στα μπινελίκια, αυτήν έχουν μόνο, καρά ξεκαρισμένο. Φέρυπιν, σηκώνεται πάνω το κεφαλογιάννη, λέει μόνο μία φορά παλιωμού μπιπ, άντε να γα μπιπ, πετάγεται πάνω το κατσιγιάννη, το πιστολέρο, το εκπροθέσεως ανθρωποκτόνο, λέει 500 φορές παλιωμού μπιπ, άντε να γα μπιπ, παίρνει αυτός το μπιπ παρά το πριν παραγωγικότητας. Όποιος ρίξει και μπουκέτα, βγαίνει και ο βουλευτής της χρονιάς. Τον φωτογραφάει και το playboy γυμνό καβάλα σε βράχο μητερό. Βραχοκαβαλαρία λέγεται αυτή η τέχνη, καρά τσεκαρισμένο.
Αχ, Μπρεντρή, τα έλεγε εσύ, τα έλεγε και σε λιδωρούσαμε. Πως είναι ελληνική εφεύρεση στο πριν παραγωγικότητας. Και κοβόσανε να το καταργήσεις, ορίστε. Όλα θα τα τσακώσει τώρα το βουλευτή, το Κατσιγιάννη, το δουλευταρούδικο. Έλα βουλή στον τόπο σου δηλαδή. Και στρα λέμε για τους τζαζλούς του Τριανταφυλόπουλου, που μόλις δουν εκείνον εκεί τον γελίο τον παπαγάλο, το σύχαμα, μες στην άγρια φύση του στούντιο, σαν κάτι να τους μπρόχνει να μου τζοπιαστούν εκεί, επί τόπου. Εγώ τώρα δεν είμαι άνθρωπος, λέει ο ένας, είμαι ο Μόγλης, το παιδί της ζούγκλας. Βρε κουτά, τι να χέσουν οι τρελοί του Τριανταφυλόπουλου μπροστά στη Βουλή. Ένα χάντι σκέτο είναι τα χαστούκια τους. Να πέσει ο Βίδος τζαζλής στον αέρα, η καλύτερη ελληνική κωμωδία που είδα του πόσουνε. Καράτσε καρισμένο, έλα. Τι θωράνε οι πλούσιοι. Αχ, πως ζηλεύω, να τόσο παλάτης ο αψηλός. Παλάτουλ Ιμπεριάλ, να το. Παλάτουλος δηλαδή, με άλλα λόγια. Και η εστεμένη φτάνει φορώντας μπροντερή και κρατώντας μία σπάλα. Εδώ τη βλέπουμε με ένα τοκ, αλλά Τζάκι Ωνάση να μαγειρεύει. Τα ίδια έκανε και η πριγκίπισσα Ειρήνη όταν πήγε στη μακρινή Ινδία. Να και το εσωτερικό του παλατιού, του παλάτουλου δηλαδή, το δε εξωτερικό μες στη ρωμαϊκή καμάρα για το μπάνιο να μην το κάνω θέμα το βερντεμέντε. Απλός άνθρωπος αυτοκράτορ με λαδιές στο παντελόνι, ασύστολες. Μη σας ξεγελάει το Vectra, είναι του bodybuilder, πίσω είναι το καλό το Audi. Για να το δούμε το Audi παρακαλώ, να το, και έχει βγει η Βασίλισσα Αντάμα με το βασιλιά με την πλαστικιά τη λεκάνη και το κάνουνε κουφέτο. Τώρα αρκετά κουράστηκα, κάτσε να βάλω το στέμα μου, να πάω να τσακώσω το θρόνο μου, περιμένουν αβέρτα οι φωτογράφοι. Η Βασιλομήτωρα αποσύρεται στο εσωτερικό της θερινής κατοικίας, τσάκω και δύο Mercedes από όξο. Και να και ο πρίγκιπς του παλάτου, ο οποίος κλωτσάει τη σαγιονάρα την Πίγασος. Ο πετινός απλίκα γλαίζει το εξωτερικό, μικρή λεπτομέρεια όπως βλέπετε, η κεφάλα του βασιλιά. Και τι κύκνος είναι αυτό στο δεύτερο το λούτρο. Αχ, η κρεβατοκάμαρα με τους καθρέφτες για τα πισωκολλητά, δεν τρέπεσε λίγο βασιλιάς άνθρωπος. Κάμω την ατυχία μου. Ελάτε τώρα επικοινωνία. Πάλι, μόνο το χρώμα παίζετε. Άντε. Ακούσατε πως έμαθε γυμνή και ντρέπεται ντυμένη που τα έλεγα χτες, πήρατε τα θάρυτα. Να την με ένα απλό τζινάκι, Calvin Klein χαιρετάει τους καμένους που τους συμπονάει πολύ. Γιατί είναι ψυχοπονιάρα όπως και να το κάνουμε. Εδώ πάλι με ένα λευκό άμωμο ταγεράκι, εντελώς φαμσάζ το στυλ, προσέξτε το. Αυτή η εικόνα βρε εκπέμπει αξιοπρέπεια, ανωτάτου και ανθρωπιά. Σκύψε κι άλλο εσύ παλικάρι μου, μπράβο, σκύψε. Βέρα για όλους λένε οι ζηλιάριδες, εδώ το βλέπετε το κορίτσι μας ντυμένο μέχρι το λαιμό. Χαιρετάνε ένα απλό αγρότη με κασκέτο και χαιρετά και το διπλανό ταυραντισμένο τον αγρότη και πορεύεται να τις δείξουν κάτι που δεν ξέρω κι εγώ τι είναι. Σεμνότατη, αξιοπρεπέστατη, εδώ η γνωστή κάθοδος προς την εξουσία με ζαχαριά ρουχαλάκια και τα γυαλάκια κρεμασμένο. Του αεροπόρου φυλάει και το φροντιστή που τον εγνώριζε από παλιά. Πίσω έχει τύρισκαν το σταυρό του μάλλον, δεν ξέρω τι κάνει. Με το γνωστό μονοκούμποτο. Ακόμα μία κάθοδος με τα πάλευκα που τα έχει ξαναφορέσει σημειωτέων. Θα θυμώσει τον Ακάραν, έξαλλη θα γίνει. Και εδώ ντύθηκε Μαχάτμα Γκάντι, δηλαδή κάτι προς την ειρηνίστριά της. Πάλι από την κορυφή ως τα νύχια. Ένα μικρό άδολο, κατά τα άλλα άμμομη, σεπτή ποτνία και τετιμημένη, δεν θέλω κουβέντα. Και κοίτα βρε που σκασε γαμπρός καταλιάρης και πρωθυπουργός. Και έρχεται κινήφι. Βρε που πας με τον ντεκολτέ, θα σε δύο παπαρούπας και θα σε χώσει κάτω από το πετραχύλι. Κάμω την ατυχία μου. Βρε Κωστή μου, βρε. Έλα. Λίγο μετά το Χέρφιλτ, σαν αγνίτσε λιγκοπούλα ή μάλλον σαν την μη σπίγκη του Κέρμιτ. Φράπα η μούρη, έσκασε και η φούσκα μανίκη, το φουστάνι βρε πως είναι έτσι, σαν άχι λαρά. Σκάει και μια λυσιδίτσα μαϊμού Σανέλ εκεί πέρα και επέρχεται ο όλεθρος. Α, εδώ πάλι ένα με την κολόνα, με μοντελάκι χαρτοπόλεμο και ασορτή κεφαλοδέση που το έχει όμως στην τσέπη του σακακιού. Αυτό το στυλ είναι βουλγάρα φορτηγατζού, με λίγο από Ray-Ban. Βρε που πας έτσι στον Ορτέγκα, με τρεις βουκεφάλες, τους δυο στα αυτιά και τον ένα στο λαιμό. Το δε μοντελάκι, τεζάρι πάνω το βλέπετε, του πετάει τα μάτια έξω του Ορτέγκα. Είναι πλακωτό, κοφτό και ντυμένο και έντυμα μηχανής από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Εδώ πότε την πιάσανε την παργούμενα από τη Ρουμανία και την Παναυτόφορο. Ξενυχτισμένη λιγάκι μου φαίνεται, με ρομπίτσα και με ένα ζακετάκι από πάνω που το έχει στο καρφί του καμαρινιού και το έριξε πάνω της. Ανάκατα και το μαλλί και ύφος αποτρελαμένο. Εδώ με ένα κρετόν πυραϊκής πατραϊκής, δηλαδή με μια προβληματικά αμφίεση, με την Κλάρα, την πράσινο μπλε, όμοια η Κλάρα Μπέλ.
Η δέκα ούκα στο κεφάλι, ανάστατη και ψιλοκαμένη στις άκρες από τις πολλές περμανών. Αυτή καλή ποια είναι η Κατερίνα Στανίση. Ένα κόκκινο της φωτιάς, τα δε πόδια, στυλ καμήλα που σκύβει να σκαρφαλώσεις. Αλλιώς ποιος ο λόγος να σκύψει καμήλα, δεν έχει άλλο λόγο. Και εδώ, μες στο τσίτι το βουλγάρικο ακόμα μία φορά, και τσαντούλα σορτή, με το ένα πέτο, και με το κάγκελο, αλλά και με τον ναύτη. Εδώ βρε ποια είμαι, η Τζοβάνα Φραγκούλη είμαι, ή και τη Φίνου είμαι, θα σας γελάσω. Ο θάνατος της Αλεπούς, καρό κανελή, με σατέν του θανάτου από μέσα, η υπόθεση μυρίζει νάιλον. Μωρέ, αυτή είχε ένα άλλο το πρόβλημα με τις γάμπες. Από παντού τις φεύγουνε. Μήπως υπάρχει καμία βλασοποδία ή είναι άλλος λόγος. Στο μεταξύ, η φούσκα μανίκη ορίεται. Το ίδιο και το νάιλον το γυαλιστερό στη γάμπα. Και εδώ είναι τότε που ίδρυσε το Πασόκ, με ένα πουλί στο χέρι και με το γνωστό γυαλί αεροπόρου, δηλαδή το Ray-Ban. Και πίσω τάλας ο Χιτήρης, από τότε, μια ζωή από πίσω της. Και η τα τυχερά του επαγγέλματος, δηλαδή η χαρά του φωτορεπόρτερ, ξανά να κλείσουμε με το ίδιο, το πετούνια style αυτό, για να μετρήσετε και τις πέρλες ή την ηλαρά, όπως θέλετε πάρτε το. Η Ντόνα Κάραν θα έρθει πολύ, πολύ αργότερα. Γάμω την ατυχία μου. Άγρια και περήφανη ράτσα, θυμάστε το Παπαθεμελή που δεν άφηνε τα μικρά Μόγκολα να μπουν στα μπάρ αν δεν συνοδευόντουσαν από τον κηδεμόνα τους. Ξεσήκωσε πατρών και το Κλίντον. Και τώρα απαγορεύεται στα ανήλικα κάτω των 17 χρόνων η κυκλοφορία μετά τις 8 το βράδυ. Μπας και μειωθεί η εγκληματικότητα, καταλάβατε. 8 το απόγευμα με 6 το πρωί σε καραντίνα τα ανήλικα τα βλαχαδερά. Μόνο με τη μαμά θα κυκλοφορούν τα τζάνκια. Συμφορά. Τώρα θα γίνουν χρήστες, δηλαδή και οι κηδεμόνες, καρά τσεκαρισμένο. Μαμά, πάμε μέχρι τη γωνία να κλέψω έναν αυτοκίνητο. Ένα λεπτό γιέ μου, να πάω πρώτα με την αδερφή σου στην Πρεζού να βρούμε τον προσωπικό μας dealer και μετά θα σε συνοδεύσω μέχρι τη συμμορία σου, εγώ η μαμά, ο κηδεμόνας. Κάποτε θα γίνετε και εσείς γονείς, παιδιά μου, και θα καταλάβετε τι σημαίνει η καρδιά της μάνας. Στο μεταξύ, το μέλος της ΕΣΥΑ Νίκο Παπαδημητρίου συνάντησε μία κόρη που συνόδευε μία μάνα και αυτές οι δύο είχαν βγει και στην τηλεόραση της ΟΡΤ. Δεν ξέρω ποια είναι η τηλεόραση της ΟΡΤ. Έψαχναν πάντως τον Νίκο Ευαγγελάτο, λέει, για να του κάνουν μία καταγγελία για σατανιστές. Και αντί τον Νίκο που έψαχναν, βρήκαν τον άλλο Νίκο. Δηλαδή πολύ καλύτερον. Να πέσει ο Βίθιος Νικολάκης, παρακαλώ. Έλα. Πώς τον λένε αυτόν, ποιον? Τον Ευαγγελάτο. Τον Ευαγγελάτο. Σας αρέσει Ευαγγελάτο. Θέλω κάτι να του πω. Τι, πες το. Γιατί λαβιάνω κάτι γράμματα. Ναι. Εδώ στην κουαρή μου από αυτού τους σαντανιστές, τι είναι. Όποπο. Και θέλω να του πω να τα πει στην τηλεόραση. Τι λέτε. Πες και εσύ το που μου είναι. Και εσείς τι κρύβεστε, πες. Η κουαρή μου, εγώ, αυτή, ναι. Θέλει να πάει εκεί μέσα που τη λένε και εγώ δεν αφήνω. Γιατί είναι οι σαντανιστές μας θέλουν γράμματα. Να πάτε, γιατί να μην πάτε. Τι σας γράφουν, τι σας γράφουν. Τι λένε. Να πάμε, διάφορα, να πάμε, λέει, για να γραφτούμε, να μας δώσουν, να υπνώνουμε. Να σας προσιλητήσουν. Ναι. Κάτι σκόνες, σταυρούς. Φαν κλαμπ έχουν ιδρύσει. Ξέρω τι έχουν, γράμματα. Είχατε αναμειχθεί μέσα από τις φύγες. Α, σας βλέπω εγώ, εσάς λίγο. Εγώ, λοιπόν, και θέλω να μου δώσετε το τηλέφωνο του κύριου Ευαγγελάτου. Ευαγγελάτου, άντε, θα σας το δώσουμε το τηλέφωνο. 42-22-002. Θύμα, 42-22-002. Ξανά όλοι μαζί, 42-22-002. Μια ακόμα φορά, 42-22. Εντάξει, παιδί, επατήσεστε το Skype, δεν μας αρέσει το Skype και το ακούμε και γι' αυτό καθίσαμε και... Και μιλά και σας μιλήσαμε. Πώς το είπαμε το τηλέφωνο? 42-22-002. Όχι, λάθος, ξανά από την αρχή. 42-22-002. Υπάρχει να μας είσαι ο κόσμος. Εσείς τι λέτε, δεν υπάρχει? Υπάρχει, λέτε. Μα και ντράγκα του να ακούμε στις 6 ώρα, χάσαμε τον ύπνο μας. Μην ακούτε τον ντράγκα, τη Μαλβίνα να ακούτε. Τη Μαλβίνα την ακούω, την κουνιοτράμπαλη. Κουνιοτράμπαλη, ε. Ναι, ναι, την ακούμε, ναι. Από πού είστε εσείς? Είναι καλός, ο ντράγκας. Ο ντράγκας, δεν είναι καλός. Καλός είναι ο ντράγκας, αλλά η Μαλβίνα είναι καλύτερη. Μένα μου αρέσει ο ντράγκας, γιατί λέει... Τα λέει έτσι πολύ ωραία ο τράγκας. Ωραία τα λέει. Την Αθήνα. Αλλά
πάντως ο, αυτός ο... πώς τον είπαμε το... Ποιον ο Τράγκας. Όχι τον άλλον, το... Ευαγγελάτο. Ευαγγελάτο, να του πείτε να μην λέει τόσα πολλά, λέει αυτός περισσότερα όταν μιλάνε στο... Είναι φλίαρος αυτός. Πολύ, πολύ φλίαρος. Δεν το κλείνει άμα αρχίσει να μιλάει. Μα αυτό σας λέω, να του πείτε να μην μιλάει. Θέλετε να σας σώσει από τους αδανιστές όμως. Ορίστε. Παράθυρο θα βγαίνατε. Γιατί άμα ήταν να με καλέσουν να πω εκείνα που πρέπει θα τα πω. Θα του πω εκείνο που νιώθω εγώ, δεν κρύβομαι στο δαχτυλό. Πείτε το τώρα. Τώρα δεν μπορώ εδώ. Πείτε κάτι. Τώρα. Όχι, δεν του λέω τώρα, είναι ο κόσμος, δεν του λέω. Σιγά που είναι κόσμος, δεν υπάρχει κανένας εδώ. Ο Μπύρο φάνηκα και στην τηλεόραση τη ΣΟΡΤ. Τη ΣΕΡΤ. ΟΡΤ, Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση στην ΟΡΤ. Κάτι, κάτι στον Ομόνια. Και στον Πύργο έχουμε σπίτι και μένουμε και στον Πύργο. Ταυτόχρονα με την Αθήνα. Ορίστε. Μένετε ταυτόχρονα και στην Αθήνα και στον Πύργο. Έχω σπίτι και εκεί κάπου. Έχω και εδώ διαμέρισμα. Έχω σπίτι. Α, είστε πλούσια λοιπόν. Πολύ πλούσια. Φανήκαμε στην κάμερα τη ΟΡΤ. Φάνηκα και στην τηλεόραση τη ΟΡΤ. Να μου την ατυχία μου. Α, και κάτι σοβαρό που ξέχασα να σας το πω. Στο παβρε κουτό, Νικολάκη, θύμα μου την είδηση, θύμα μου τη ρημάδα. Ρωτήσανε πολλέ έναν από τους βουλευτές που πήγε στον Αντρέα πώς του φάνηκε ο Αντρέας. Και αυτός απάντησε, για τόσα που πέρασε, καλά φαινότανε. Δηλαδή, πατέρας πούλησε τον μοναδικό του οικόπεδο για να ξεχρεώσει τα ροζ τηλεφωνήματα του γιου του. Πάει ο τρύπατσος ο οικόπεδος να ήταν κι άλλος. Ξυπνούσε, σου λέει ο γιος ο μαλάκας τα χαράματα. Αχ, θα δουλεύουν από τόσο νωρίς, άραγε η Σούζη και η Άντζη. Άρπαγε την εφημερίδα, τσάκωνε τον τηλέφωνο, αχ, τις έπιασα. Δεν πίστευε στα αυτιά του ο Μόγκολος. Άκουγε κασέτα και νόμιζε πως ήταν η ίδια η γκόμενα που του έλεγε πάρε με από την πόρτα του κήπου. Αφού απαντούσε στην κασέτα, της έλεγε αχ, τώρα δεν προλαβαίνω, θα ξυπνήσει ο μπαμπάς μου, αλλά θα σε πάρω μόλις φύγει για τη δουλειά. Έφευγε ο άμυρος ο γονιός για τη δουλειά, να θρέψει τα γουμάρια που άφηνε πίσω του, ξαναχούμαγε στο τηλέφωνο ο μαλάκας. Τα έπαιρνε, το έπαιρνε και πάνω του έτσι προς δήθεν που του μίλαγε η κασέτα. Αχ, πρέπει να είμαι και πολύ παιδαράς, όλες με θέλουνε, και από την πόρτα του κήπου και από την προστινή την κυρίως είσοδο, δηλαδή έτσι του λέγανε. Έρχεται ο λογαριασμός, τα βιλιάζεται ο κουβαλητής, πάνε και τα καρπούζια που όφρανε μαζί του πατέρας, δύο από τη μια μασχάλη και δύο από την άλλη, σκάσαν κάτω σαν καρπούζια, γίνανε κομπόστα. Μπάσταρδε τι μου κάνες που σε ξελογιάσανε οι ιερόδουλες. Πώς θα πληρώσω τώρα εγώ 3 εκατομμύρια μαλάκα μου λες. Μπαμπά δεν είναι ιερόδουλες, τους αρέσω στα αλήθεια μου, το είπανε. Άρε πατεράδες τι τραβάτε. Τι πλήγμα είναι αυτό για τον Έλληνα πατέρα. Το Λατίνο. Τον άντρα που κάποτε έκανε τη φιλής και τη φίλωνος να αναστενάζει και να λιώνει. Και βγάλατε γιους μαλάκες που κάνουν ψιστήρι στην κασέτα. Και αυτοί γουστάρει και τους κάθεται. Αυτό που το πας. Αλλά εδώ που τα λέμε, καλύτερα να σου βγει το παιδί λίγο κουλό και ας κάνει ψιστήρι στην κασέτα, παρά να σου έρθει με την νεκροκεφαλή εδώ στο κούτελο. Μπαμπά, τώρα θέλω και Χάρλεϊ για να δείξω. Να πέσει ο βίντεο στα του, παρακαλώ, η νεκροκεφαλή στο κούτελο. Έλα. Υπόξερε, σε καλά να το ξεχάσεις και αυτό, ε. Τύρναβο μου θες. Και διαβατήριο στα δόντια και σωματική έρευνα καπάκι. Στο μεταξύ, οι Τουρκαλατζούδες ζητάνε και τη Γάβδο. Πολύ λογικό. Για να ακούσουμε τι λέει το Πάγκαλο. Είναι τρελός ο κάπτεν, για δεν είναι. Έλα, χώστονε. Τι, δερ, έλα. Δεν μου λες, σουλάκι μου, αυτό το ρέπα το έχεις προσέξει από τότε που ορκίστηκε πως δίνεται. Καλά δεν δείχνει πάνω το κοστούμι σου μπός με τίποτα. Αυτός είναι γεννημένος για την κελεμπή, αγάπη μου, την κλωτσάει την γραβάτα. Καλά, δεν θα το πιστέψεις. Σήμερα το πρωί ανοίγω το παράθυρο να την άξω την κουβέρτα. Βλέπω μπροστά μου πια την Ελισάβε, την Παπαζόη με ένα καμιλό χάλια μέσα στην τσαλάκα και δύο τσάντες, τη μια γκαλά, την άλλη ριχτά, τίγκα στο σάντουιτς, λέει. Καπάκι σούλα μου, μου έρχεται μέσα στη μούρη γκρό τώρα η Μαρία Κυπριωτάκη Περάκη, κυρία με τις Παύλες, το σόλο αρκούδα, με έναν παλτό όλο κουνελόφουντα και το χειρότερο πήγε να πατήσει ένα σκύλο να τον ξεκάνει ατσούμπαλι, μόλις που τη γλίτωσε το ζωντανό. Τριτώνει το κακό σουλάκι μου, ανοίγει μία κούρσα και βγαίνει η Ελένη με την Άρτα και τα Γιάννενα πάνω της. Τι κασκόλ ροζ, τι πράσινο γάντι, τι με μια τουλπάνα στο κεφάλι. Να κάνει λίγο εκάδι, ξέρεις, με πολύ από μαρινέλα ζαχαρά, το φέρτε μου το μακαρίτι να τον θρυνήσω τώρα. Γιατί δεν είμαι εγώ να λέω άνοιξε πέτρα για να μπω. Αυτή τη βασιλική με τα τρούλου την έχει συναντήσει ποτέ στην Τόνα Κάραν. Εγώ ποτέ άλλωστε δεν πάω. Μη με βλέπεις τα τσιχάλια που με ντυμένει. Εγώ 3 υπουργεία έχω, μου είπε, γιατί τις τα έχω σαν χοντρά. Από το μπαλκόνι βέβαια. Αυτό το άκι με το σακάκι το πιέντε πουλ, δηλαδή όλο καρός από πάνω. Γιατί δεν αγοράζει κανένα που καμισάκι σε μπεζάκι, μου λες. Μες στο σιέλο κουλός του πάνε πως είναι φωτογενές, φαίνεται πως βγαίνει καλά στην τηλεόραση. Καλά τόσο ψωνάρανη, σούλα μου. Καλά η Μερόπη μου είπε πως το Κώστα είναι πολύ κομψό και για να το λέει αόματι κάτι θα ξέρει, έχει γούστο αυτή. Εμένα πάλι ο ντύσιμός του μου κάνει πολιτεία αυτοκινήτων, όχι Mercedes, Hyundai.
Καλά, σουλάκι μου, έχει δει ποτέ Βενιζέλον εγκλιζέ. Καλά, και χωρί ούτια είναι αυτό δείχνει. Με εξάπτει, κόβομαι που τον ευλέπω. Εγώ που θέλω να τον συναντήσω, να του πω για το φανελάκι, να μην φοράει αυτό, του κοδόμο από μέσα, αλλά το άλλο, το τισέρτ να κάνει και λίγο Μάρλον. Γιατί του πάει να κάνει Μάρλον, που μπορώ να τον βρω, ξέρει. Παπασούλα μου, μη μου λες για το σημείτι, μου πέφτει ο λίπητος, μου φτάνει στα γόνατα. Να δω και το ροζ που κάμισο μου φτάσε στη φτέρνα δηλαδή. Δεν το συζητάω. Αχ, σούλα μου, πώς με κατάλαβες. Μάνα μου, αν θες να γιάνω, παντρέψέ με το Γιάννο. Καλό το Παντονίου, αλλά λιγάκι ακριβό. Να πουλήσω εγώ τα μπέλια μου για να του κάνω την προεκλογική αποκλείεται να τα πουλήσει αυτός, αγάπη μου, να με ντύσει από πάνω σκάτω να με κάνει βασίλισσα. Μη μου λες για τον μπάγκαλο, μη μου μιλάς για κορμιά κολλασμένα. Έχεις δει τα μουσκλια πώς πετάγονται μέσα από τα πουκάμισα. Τον είδα το καλοκαίρι με τη βερμούδα και αλήχτησα. Γιατί όταν τον είδα με το τάγκα, τι έπαθα. Με τον μποξεράκι με τα κουνέλια, άσχημος ήτανε. Να μου την ατυχία μου. Εσωτερικά νέα, δηλαδή μόνον εκεί που λέει θα σε κάνω να δεις τον Χριστό Φαντάρο μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Ένα εισαγγελέα, λέει, ανέλαβε να κάνει μία έρευνα για τα ροζ τηλέφωνα. Που τι σημαίνει αυτό, τι θέλει να πει το ποιητή. Πάρτε το μόγκολο από πίσω το προσωπικό μου, γιατί θα σας τσαταλιάσω. Το ποιητή θέλει να πει πως το εισαγγελέα κάνει έρευνα για τα αυτονόητα. Βρε εισαγγελέα μου, πανάθεμα τον Duracell σε τσέλ σου, γιατί τον Duralex δεν το κάνω θέμα. Τι είναι το Duralex, καλέ. Α, μάρκα προφυλακτικών, είναι λατινικό προφυλακτικό, πες το μου να ησυχάσω. Που τι άλλο λατινικό θα ήταν, ή προφυλακτικό, ή μπαταρία για βιμπράτορα. Λοιπόν, επανέρχομαι στο θέμα. Τι θες, εισαγγελέα μου, την έρευνα για τα ροζ τηλέφωνα, καλέ μου, εισαγγελέα. Ίσως ή να μου χάνεις χρόνο καλοκαιριάτικα, που θα μπορούσες να πας και να την αράξεις σε μια παραλία με το ωραίο στο τάγκα, με την πινακολάδα σου, με τον γκασκετάρα σου, με καμιά πιτσιρίκα να σου κάνει φούρλες και να σου κολοτρίβεται άλλη χαρά το live, ο εισαγγελέα μου, εσύ πενεμένε. Που μια εφημερίδα να ανοίξεις δηλαδή. Ούτε έρευνες, ούτε τίποτα. Καθάρισες. Κάτσε να σας συνοψίσω λιγάκι, να μην μου παιδεύεσαι, να μην μου χωνιά. 28χρονη Τζούλια Φελτχάους, με το λάγνο βλέμμα και την αισθησιακή της παρουσία, παρέστηρε στα ερωτικά της δίχτυα και οδήγησε κατευθείαν στο σκανδαλώδε σώμα της τον αγνό, φιλελεύθερο, νέο φιλελεύθερο και υπέρμαχο υφυπουργό Ροντ Ρίτσαρτ, που ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών και που του άρεσε να τον δένουν πάνω στην ίδια την καριόλα και να τον επαιδεύουν. Ένα με τις γάτες του beauty shop, ο Ρίτσαρντ ο Πουριτανός. Και βγαίνει τώρα η Τζούλια, η συντηρητικιά, η νεοφιλελεύθερη. Και περιγράφει πώς έγινε η πρώτη του συνάντηση. Σε μια δεξίωση έγινε. Όπου για μια ολόκληρη ώρα, λέει, μιλούσαν για τα σκυλιά της βασιλικής οικογένειας. Δηλαδή για την Νταϊάννα, για τον Κάρολο, για την Καμίλα, για ποιους τα μίλαγαν. Τι άλλα, σκυλιά του κουκουέ ενοχλεί. Διότι αποτελεί τον πραγματικό κίνδυνο για τα συμφέροντα των καπιταλιστών. Γελάστε και σε ελεύθερα, των εκπροσώπων και αριστερούτσικων συνδετημόνων. Έτσι, χωρίς ηρμό η φράση. Ασόψετε όντι που την κυρίεψε, τη σατανοπαρμένη. Και τι κάνει και αυτή η ταλέπορη. Προσπαθεί να δικαιολογήσει όλον αυτόν τον απομονωτισμό που είναι η πρότασή της. Και αληχτάνε από τα γέλια τα καπιταλιασμένα. Διότι ξέρετε, τι μεγάλος κίνδυνος είναι η αλέκα για τα καπιταλιστικά συμφέροντα. Αφού ακούει αλέκα ο Βαρδινογιάννης και τρέμει. Ο Αλαφούζας μόλις ακούσει αλέκα και κούκου έχει εζημαλία πολύ. Της μέρας κρατηθείτε. Το σημείτι ήπιε πορτοκαλάδα. Τα ανήλικα μακριά από την τηλεόραση, παρακαλώ. Πού την ήπιε την πορτοκαλάδα το σημείτι, μάλιστα μη μου σοκάρεστε την πορτοκαλάδα, όπως τα ακούτε. Δεν θα το πιστέψετε, στα λαδάδικα της Θεσσαλονίκης την ήπιε. Εκεί που όλοι πίνουν αβέρτα, 5-5 τα καραφάκια. Πάει, χάλασε κι αυτός ο σημείτης, πήρε τον κακό το δρόμο. Ακού πορτοκαλάδα και σε ρωτάω, βρε υπαλληλάκο μου, άμα μου εθιστείς και μου θες μετά πορτοκαλάδα κάθε μέρα και γίνεις ένας εξαρτημένος, τι θα γίνει. Στην Ιθάκη σε βλέπω, με λένε Κώστα και είμαι καλά. Κάποιοι πήγαν να τον αποτρέψουν εκεί κακήν κακός. Κώστα μου, κρατήσου μακριά από την πορτοκαλάδα. Μπα! Τίποτα αυτός, ακάθεκτος, ένα ποτηράκι ακόμα. Και τέρμα οι ενοχές. Και μη μου τον νερώνεις, Δάφνη μου. Από σήμερα θα ζήσω τη ζωή μου. Είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω και θα πιω και μια life παραπάνω. Εντελώς Ευρωπαίο το σημείτι, δηλαδή καρατσικαρισμένο ακού πορτοκαλάδα. Που να πιεις πορτοκαλάδα μέσα στα λαδάδικα. Είναι σαν να μπαίνεις, με συγχωρείτε κιόλας, σε μασατζίδικο, να πηγαίνεις στη Λάγνα Ντόροθι και να τη ζητάς να σου ράψει τον κουμπί που σου κρέμεται από τον πουκάμισο. Άλλο τίποτα θέλετε, κύριε, εκτός από το να σας ράψω το κουμπί, λέει Ντόροθι, όλο πονηρό, υπονοούμενο. Όχι, ευχαριστώ, τι άλλο να θέλω μέσα σε μασατζίδικο εξάλλου. Τα υπόλοιπα κουμπιά μου είναι ραμμένα. Αν και έχω μία υποψία εδώ που τα λέμε, πως αυτήν την είδηση με την πορτοκαλάδα που ήπιε, ο ίδιος ο Σιμίτης διοχέτευσε στον τύπο έτσι για να φαίνεται λίγο πιο μάγκας, πιο μπρούτος, πιο αλάνης και πιο ρέμπελος. Ακού πορτοκαλάδα.
Αλλά μπορεί να έχει κι άλλη σημειολογία η πορτοκαλάδα του Σιμίτη με μια πιο σοσιαλιστική αλλούχα από πάνω. Διότι ο υπαλληλάκος γνωστών είπε πριν από λίγες μέρες πως οι 11.400 το μήνα που δίνει στα συνταξιούχα μετράνε και παραμετράνε γι' αυτά. Ξέρετε τι είναι 11.400 το μήνα? Ίσα με 20 πορτοκαλάδες πίνει στα λαδάδικα. Πολλά πήραν βρε Σιμίτη μου τα συνταξιούχα, αφού 3-4 τώρα συνταξιούχοι να μαζευτούν, μέχρι και τον Ολυμπιακό μπορούν να αγοράσουν. Τα οικονομήσανε για τα καλά. Καμία σημειολογία σοσιαλιστικά δεν έχει πολεμόχαρη φίλη μου η πορτοκαλάδα του Σιμίτη. Έτσι τα έλεγα αυτά. Το μόνο που δείχνει είναι πως αυτόν τον άνθρωπο κανένας χώρος δεν μπορεί να τον εμπεριέξει. Ούτε καν ουζαστό στο κομμουνισμένο, όπου έβλεπε λούγκρα την έχωνε μέσα. Είσαι γκέι αγόρι μου Βανέσα, για όχι. Ω, είσαι βλέπω, τράβα μια Σιβηρία να παγώσει ο κόλλος σου και να το ξανασκεφτείς. Ωραίες, αγλαϊσμένες εκείνες οι μέρες οι παλιές πολεμόχαροι φίλοι μου. Να σου λατσάρεις στη Μόσχα, στην κόκκινη πλατεία, και ούτε μια λούγκρα στους δρόμους. Ούτε ένας ψυχοπαθής αντιφρονών. Ένωση Σοβιετικών, Σοσιαλιστικών, Δημοκρατιών. Τέσσερις λέξεις, τέσσερα ψέματα, που έλεγε και το Καστοριάδη, το φιλόσοφο. Φρουμάξανε οι άνθρωποι και θα το ρίξουνε τώρα μονοκούκι στο Γέλτσιν το Μουζίκο. Ωραίος τύπος αυτός βρεκουτά, οπότε δεν τζιμπάει κόλους διαφόρων γραμματέων, πάει και αδειάζει τα ταμεία από τις παροχές. Αφού να σκεφτείτε στην προεκλογικιά του, πήγαινε λέει στα εργοστάσια ο Μεθύστακας, τον ρωτάγανε οι εργάτριες τι θα μας δώσει καλέ για να σε ψηφίσουμε αλκοολικέ, και τους απάνταγε έναν αυτοκίνητο θα σας δώσω και θα σας στείλω και στην άδεια οδήγηση στο σπίτι σας. Α, ώστε για το Λάντα με έχεις, έλεγε η εργάτρια. Αυτό να το κρατήσεις για τη μούρη σου. Εγώ θέλω Land Rover με δερμάτινους καρεκλάκιδες. Δεν έχω Land Rover, μωρίτσα. Πάντα και τσάκω ένα τζάσταβα και πολύ σου πάει η εργάτρια βιομηχανικιά. Δεν τα βγάζω εγώ από την κουρούπα μου αυτά, πολεμόχαρη φίλη μου. Συνέβησαν το Reuters, τα έχει στείλει σε όλο τον κόσμο. Και το δίπλωμα της το στείλε στο σπίτι. Στο μεταξύ το Εύερτ, το χαρισματικό, αυτή η χαρά της γραμματικής, κάθε λέξη λάθος δηλαδή, την ίμια. Δεν την κλείνει, ούτε την ανοίγει. Αναφέρομαι στο άκλητον του ονόματός της δηλαδή. Η ίμια τη ίμια. Πώς λένε εκείνα τα κουνιοτράβαλα, τα μοναχά, τα προσιλετισμένα, ο πάτερ του πάτερ, για τη λούγκρα, ένα τέτοιο πράγμα η ίμια. Τη ίμια. Και να βγαίνει το Μητσοτάκι στον πύργο, με την κλίτσα, εκείνη την κλίτσα μωρή που την έχει βρει. Και να τον ωραίγονται όλοι, να περνάει από Δουνέικα και να θέλουν να τον χώσουν στο πιθάρι και να λιχτάνει οι πυριώτες με όλους τους κανόνες της διαλεκτικής. Προσέξτε, διαλεκτική τώρα. Αυτός είναι ο αρχηγός ρε, ο Κότσος, όχι ο Πιλάφας ο άλλος. Και να σκάει από στεναχώρια το Μητσοτάκι όταν ακούει αυτά για τον αρχηγό τον Πιλάφα. Αχ βρε Μητσοτάκι μου, θέλει να ανακρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Και αλεπού κι αν κρύβονταν φαινόταν η ουρά της μες στη μέθεξη σε βρίσκω τελευταία. Θα χαρίσει κι άλλο αγόρι μου, σίκαρα τσεκαρισμένο. Διότι το κακό χαμπέρι, το είδηση. Ανοίγω το Σάββατο τον επενδυτή, διαβάζω. Ψάρι συν σαλάτα ίσον επιτυχία στις εξετάσεις. Τοκ, τοκ. Μωρή δεν το ξέραμε πριν πάνε τα παιδιά για γράψιμο να τα στέλνουμε στο Πεντελικόν για μπαρμπούνια και για καραβιδόψυχα. Και έχει κάτι μπαρμπούνια το Πεντελικόν, λουκούμια σκέτα. Στο μεταξύ φεύγω τώρα από το Πεντελικόν, πάω σε άλλο θέμα. Ο Αντώνης Σαμαράς βγαίνει και κάνει. Λοιπόν, όξο χοντροί, αποκλείονται. Δηλαδή, Πάγκαλο, Εύερτ και Βενιζέλο, έτσι και πήγαιναν να καταταγούν, δεν θα τους έπαιρναν, λέει, ούτε για τις καλλιόπες, καράτσε καρισμένο. Διότι στις Φιλιππίνες δεν περνάνε αυτά τα δικά μας, τα ράμπο προσδίθεν τα παγκαλικά. Είσαι χοντρός και θες να μου καταταγείς, άντε να γίνεις υπουργός στην Ελλάδα. Χοντροπαράδοση στην Ελλάδα, οι μπαλοί υπουργοί. Στο μεταξύ, τον μπαμπά Καψί, όχι το μικρό του Σκάι, τον μπαμπά του, άρχισε να μιλάει και αυτό με παρομοιώσεις, με πρόσωπο. Αυτός ο καρακάπελος δεν της έκατσε τη σκουλίσω. Όχι, της τον τσάκωσε από την ίδια της την κουρούπα, η Μαρίνα Λαμπράκη, Παύλα Πλάκα, Παύλα Καπελάτη. Αυτήν είσαι εδώ, της έκανε τη μετοπικιά μια Rolls Royce και της φινώθηκε ο σήμας πάνω στην κουτέλα και είχε και ξένες πινακίδες, άμμο. Τούτη εδώ πάλι τσάκωσε μια χαρκούτσα και έκανε ένα κουλοκάπελο, ήρθε και ο φτερός ο όρθιος και έδειξε η αγέροχη φραγκόκοτα. Άτιμε πλαστικέ μου τον κατάστρεψε στο στόμα μου, ψάρι με κατάντησες, μπαμπουλωμένη θα βγαίνω στους δρόμους, αφήνει τα από κάτω ανοιχτά να μη σκάσει. Αγάπη μου ντύθηκα ξυφίας, δες τα λέπια μου και ύστερα χώρισε με έτσι που είμαι υψαρωμένη. Άσε που μυρίζω και πλανκτών. Και ένας γκούμουτσο κάπελος με λίγο από ήλιο του Πασόκ που έχει μεθύσει από το αγλάισμα. Όσο και να με χτυπήσεις δεν το βγάζω, η καραντίβαλα εσύ χτύπα, μ' αρέσει. Αχ, ένα στρίδι και ένα μύδι έγιναν καστανιέτα, ποιος μου πήρε το κεφάλι μου. Μόνη της χαϊδεύεται η δόλια, η Οστρακόγλου τι να κάνει, αυτή είναι η μοίρα του Όστρακου. Σε βλέπω με ένα μάτι κακομύρι μου, πρόσεχε μη σε δω και με κανένα που θα μου πει σε μένα ότι είναι ακριβώς ο καπέλος μου. Πάω στον επόμενο να μου πάρει κι άλλον. Αυτό.
Α, ένα κρεβατάκι γάτα, δαγκωμένο λιγάκι από το σκύλο. Καλέ, ποιος είναι μέσα, ο Γκάρφιλντ. Για να δω καλύτερα, ναι, ναι, ο Γκάρφιλντ είναι. Βρε, μέζωσαν τα φίδια τα πουπουλάτα, η ιδέα μου είναι. Τρελή διασταύρωση ο καπέλος, μες στον φτερό ο φίδης. Όταν η κόμπρα θέλει να χαθεί, κάνει φτερά και φεύγει δηλαδή. Έρχεται και με έδωσα με λίγο από μενάδα και μία μπεσαμέλ όλο σφίκησε από πάνω. Να το βάλει αυτό το καπέλο η Παρθένα Φουντουκίδου να δείξει. Γιατί τούτο εδώ δεν θα τη πήγαινε. Που φοράει και τον γυαλί τον Βερσάτσε τον ανάλογο. Καλή κούκλα είναι. Εγώ πάλι θα τον αγοράσω αυτό το μοντέλο, ειδικά για να πηγαίνω σινεμά. Τα δε αυτά το Στεφανί το ψυχίατρο σου λέει. Πλήθυναν οι τρελοί. Δεν του προφταίνω δόλιο. Α ρίξω μια εντατικιά, μπα και τη σκαπουλάρω. Όλο το Δαφνί στην πίστα, τη Δαφνί. Αυτή είναι δύο βήματα μετά το δρομοκαίτιο και ένα βήμα πριν την Λέρο. Τσάκω τώρα πέντε ηλεκτροσόκ. Να μου την ατυχία μου. Ελάτε τώρα επικοινωνιολόγοι μου και έλα. Το ακαζού λοιπόν φοριέται πολύ φέτος, αλλά μερικοί το παραξηλώνουν και βγαίνουν λίγο κόκκινοι αλεπού γιατρός. Δηλαδή η καραμπογιά ορίεται, είμαι καραμπογιά, είμαι καραμπογιά. Εδώ βλέπουμε ένα κεφαλάκι νούμερο 6, κομμωδινή, δηλαδή ένα με τη Ρίλκεν το καρατζαφέρι. Τούτο εδώ το κουλούρι έχει μία δυναμία στο νούμερο 7, το καστανό ανοιχτό, αυτό που με τον ήλιο δηλαδή γίνεται κόλαση, αλλά έχει αφήσει και λίγο γκρι προς δίθεν στους κροτάφους το κουλούρι έτσι για ξεκάρφωμα. Το Λιβανό μας πάλι προτιμάει τον ντορέ νούμερο 5 με λίγο σαντρέ για να μην βγαίνει καρακοκκινίλα. Η βαφή έχει μετάξει μέσα για να γυαλίζει καλά όταν πέφτουν πάνω του τα φώτα στα καζίνο όταν μπαίνει. Και εδώ το μικρό μας το δάκι κάνει τρελίτσες όπως βλέπετε. Αυτό είναι ένα veritable ακαζού. Η χαρά του Τρίφωνα Σαμαρά δηλαδή, που πολύ της πάει φέτος τις ακαζούδες. Είναι η αδυναμία του. Το αιώνιο νιάτο μας το Πασχάλι, μπλιγουά το σακάκι, κρυστάλ κολόρ το κεφάλι. Το βελί πάλι δεν τα βάφει γιατί τα πήρε έτοιμα. Τελικά η καούκα η κατσαρή, πολύ καλή λύση. Βάρδα όμως μην πέσει σε καυγά και σου τα δώσουνε στο χέρι, λεβέντη μου. Κάμω την ατυχία μου. Άγρια και τουρική, φέρε μου τις παντόφλες μου πάγκαλε. Ιούνιο μήνα, τώρα δά σηκώνομαι αμέσως. Πρόλαβε να φάω πρωινό, κανένα κρουασάν έτσι στο πόδι. Για θα με πάρουνε φαλάνγκι. Φάει και ένα κρουασάν, του λέει το πάγκαλο, αλλά μην πηγείς πορτοκαλάδα, θα σε βαρέσει πρωινιάτικα. Άντε λεβέντη μου κοστίσει μύτη, πάρε το όπλο σου. Φώναξε και ένα αέρα και βγες στην Αναγνωστοπούλου, όλοι θα σε στηρίξουνε. Και εκεί που το σημείτη, το πάγκαλο και το βάσο το μοβόρικο είχανε καταψηφίσει τις δαπάνες για τις ένοπλες δυνάμεις πολεμόχαρη φιλή μου. Τώρα να δεις που ήρθανε το στην έφερα. Αν και θα μπορούσα να τα κάνω λίγο πιο αργά τα παιδιά μου τα ίδια, να τους σπάσω τον Εύρο περισσότερο των γειτόνων. Ναι, 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 πιο αργά, πιο αργά. Να τα φέρεις κατευθείαν στον άλλο κόσμο, τον κάτω. Έλα, Θεέ μου, φρικσονίλιε. Παιδιά πολεμόχαρη φίλη μου, ε. Το καλύτερο πυρομαχικό του κόσμου, καρατσεκαρισμένο. Άλλοι τα κάνει από πείσμα, να, καλή ώρα. Άλλοι για να δέσει το προσωπικό της γάιδαρο, που δεν τον δένουν έτσι το γάιδαρο, εξού και ο γάιδαρος φεύγει καλπάζοντας μόλις μυριστεί την απατεωνιά. Άλλοι τα κάνει πάλι για κοινωνική καταξίωση, πιο κουνιοτράμπαλη, εξού και για τάκ, όχι να τα κάνω δύο, με το ζόρι βέβαια, να τα κάνει δύο έτσι και υποφέροντας πολύ, για να τα έχω ζευγαράκι, γιατί ένα ίσον κανένα. Δηλαδή το μόναχο παιδί κανονικά στην Ελλάδα δεν έπρεπε να έχει όνομα, έπρεπε να το λένε κανένα. Άσε που σύμφωνα με αυτή τη λογική, το μόναχο παιδί δεν υπάρχει μέχρι να αποκτήσει αδελφό. Είναι έννοια αόρατη. Αόριστη έτσι. Ιδέα. Γι' αυτό κι εγώ, πολεμόχαρη φίλη μου, το έχω πει και θα σου το ξαναπώ. Α, τώρα σοβαρεύομαι. Ο μόνος λόγος για να κάνει ένας άνθρωπος παιδί είναι να έχει εκεί την έξαψη, την πώς τη λένε, την ερωτική, ξέρεις. Διαφορετικά, η απουσία της έξαψης ως προς το αντικείμενο του πόθου σου, που είναι άντρας και δεν είναι πατέρας, εγγράφεται πάνω στο παιδί το ίδιο και σου βγαίνει μία χαρούκλα ο ίδιος σου ο παιδής, άλλο πράγμα, ε. Τα μόνα γλυκά παιδιά αυτού του κόσμου είναι τα παιδιά των ερωτευμένων. Α, συμφωνώ απολύτως με αυτό που πιστεύω. Για να δούμε όμως, η γιαγιά την είχε την έξαψη, για έριξε τη σάρακα με ραμανατέρελα. Όπως τα ακούτε, επί 52 χρόνια, δύο φορές την ημέρα χλαπακιάζει αβέρτα διάφορα τυριά, φτιαγμένα από φρέσκο γάλα. Και τετυγμένα έχω μάθει. Και βγαίνει ύστερα από μεγάλη σύσκεψη και δίνει μια συνέντευξη και λέει το ζυπέ. Το τυρί είναι η ζωή μου. Τοκ, τοκ. Το σαμπουρσάν και καμαμπέρ που έχω κατεβάσει, συνεχίζει εκεί και δεν έχω καμία επίπτωση στην υγεία μου. Και όλα αυτά τα είπε για να μπει στο μάτι του Καναδού του Υπουργού Υγείας που θέλει να σταματήσει τις αγωγές τυριών από τη Γαλλία. Και ξεσπάει ο πόλεμος των τυριών ανάμεσα σε αυτές τις δύο γελίες χώρες. Α, όχι όλα και όλα πόλεμο, χαρή φίλη μου, εγώ προτιμώ με τα χίλια το Ιράν που εξάγουν γαϊδούρια. Γιατί
Το Κουουέιτ δεν μ' αρέσει, λέτε. Που οι αρχές του Κουουέιτ αποφάσισαν να θεσπίσουν έναν νόμο ο οποίος θα απαγορεύει, λέει, στους ξένους επισκέπτες να κάθονται σταυροπόδια τη διάρκεια των επισήμων εκδηλώσεων. Θα τους βάζουν να κάθονται χάμο, στα χαλιά, τα ανακούρκουδα. Και όλα αυτά γιατί ήταν κόμπλας ένας Κουουέιτιανός αξιωματούχος και βγήκε σαν τη θυγμένη γκόμενα σε εφημερίδες και είπε τον πόνο του που δεν τον αφήσαν να μπει στο Παρισινό Μαξίμ γιατί δεν φόρεγε γραβάτα. Πού να τη βάλει τη γραβάτα, μωρή μωρό, καπάκι πάνω στην κελεμπία. Πάει γραβάτα με την τουλπάνα στην κουρούπα. Στο μεταξύ, το Βλάση παντρεύτηκε και εγώ συγκλή εμπιστευτικά σας το λέω αυτό τώρα, ε. Και ακούς τον άντρα σου τον ίδιο να λέει: α, αυτή είναι ψυχοπαθής, νομίζει πως είναι γυναίκα μου. Που σιγά μην είναι γυναίκα μου, εγώ είμαι γκέι κραγμένος. Ευλογημένη ελληνική οικογένεια που ποτέ καμία μάνα δεν ζήτησε νίκη από το παιδί της. Αντιθέτως, του πληρώνει το νίκη και του γιου και τα λιβάει στις γκόμενάς του. Συνάντησα εγώ στο Πεντελικόν, χτες βράδυ ένα ζευγάρι με το παιδί του ήταν εκεί πέρα, ένας μαγκλαράσαμε εκεί πάνω. Απεργία πείναση έκανε η μάνα ίδια μέσα στο λατεγάς. Εγώ δεν θα φάω αν δεν βάλει το ζηλέ του ο Γεωργάκης μου, μη μου αρπάξει καμία πούντα το παιδάκι μου εδώ στην πισίνα του Πεντελικού με 25 βαθμούς θερμοκρασία. Άντε να πέσει και ο βίδεος, θα σου ρίξω φόλα στο σκυλάκι σου να κλείσω. Μη συνεχίσω άλλο για την Ελληνίδα μάνα και την οικογένεια. Έλα. Τα που εφεξής θα επηρεάζουν αδιαλείπτως την πολιτική μας ζωή. Το τσοβόλα εδώ στα όλα, η ξεδιαντροπιά του Ανδρέα και της Μιμής, το διοικητική με το όνομα, έθεσε όρους για μετεκλογική συνεργασία. Τρεις όρους για την ακρίβεια. Ρε τσοβόλα, τρεις θα είναι οι ώρες σου και εκείνο στο κρεβάτι, καράτσια καρισμένο. Μην κάθεσαι και μου ασχολιέσαι, μίτσο μου, κουτό μου, πανάθεμα την τζουλούφα σου, όλη βοηδογλυψιά. Πήγαινε στο γλυκ, τον Κλίντον, βρε κουτό. Σε παρακαλάει αυτό, δεν το βλέπεις. Ρε μουλιάρης που μας βγήκε ο Γκανιάν. Στο μεταξύ, τα Γερμανά ξανάσκασαν με φέση, με εκείνο το γνωστό, το παλιό το φέση, το τριμμένο, με την τζουρομαδημένη τη φούντα. Και μας πιέζουνε τα Γερμανά που πολύ μας αγαπάνε να άρουμε, λέει, το βέτο υπέρ των Τουρκαλατζίδων. Εάν άρουμε και το βέτο, είμαστε άξιοι της τύχης μας, αγάπη μου. Μετά θα μας στείλουνε και τον Αράπη, τον Μαύρο, τον Μπλακ, τον Ερωτιάρη, καράτσε καρισμένο. Γενικός πολεμόχαρη, φίλη μου, η Ελλάδα, εκτός που ζει και κάνει τη χαζή, είναι και μια φτωχή χώρα. Και ως που να γίνει του πλούσιου το κέφι, σε αυτήν εδώ τη φτωχή χώρα, βγαίνει του φτωχού η ψυχή. Καράτσε καρισμένο και αυτό. Και πώς η Ελλάδα θα ξαναγίνει μια πλούσια χώρα, μου λέτε? Με τον τρόπο που προτείνουν οι ευρωπαϊστές, δηλαδή με το να περιορίσουμε τις δαπάνες για την άμυνα και να μας μείνουν τα λιμά. Μόλις υπάρχει καλά, ένα κορίτσι στον κόσμο του. Ρίξε το βίντεο, Περιβάκη Κλαούζεβιτ, κάμερα μανατέρμου. Σε παρακαλώ, σιρβουπλέ, δηλαδή, έλα. Γνωρίζεις. Να ρούν να τη σε μέλη και του παπά η κοιλιά είναι αμπάρι και όπου και να μπει θα πάρει. Τον παπά τον ελέγχει μόνο ο Θεός, αυτός είναι ο προϊσταμενός του και κανένας άλλος. Αυτά δεν έπιασαν στις ρούνες. Άρχισε μετά τα πρακτικά του ευσεβές το κλεφτώνει. Δηλαδή, ξέρετε πόσο έχει πάει ο βασιλικός για τα ραντίσματα? 500 ομάτσους έχει φτάσει και μένει και φρέσκος 700. Που δεν του πάει του αγιασμού να γίνει με κατεψυγμένο βασιλικό, ούτε και με δυόσουμε το χαρακτήρα που έχει. Θα κόψει μαγιονέζα και η ευχή. Αν το νερό για τον αγιασμό, συνέχιζε ο τραγόπαπας να λέει στις ρούνες, να δικαιολογιέται προς δίθεν. Πανάκριβα τα περιέ, δεν θα πάρω κι ό,τι κι ό,τι. Τα ρήμαξα τα κορπί και τα κοϊόλι, 5-5 τους παίρνω τους μπουκαλάκιδες. Έφαγε 5 χρόνια ο διολόπαπας, ο εκπρόσωπος του κυρίου επί της γης. Δεν πειράζει, λεβέντη μου, μη μου στενοχωριέσαι, βρε, μέχρι να μακρύνει η κοτσίδα σου 5 πόντους ακόμα. Όξο θα είσαι. Και σε 5 χρόνια θα κάνουν ακόμα αγιασμούς, να μου το θυμηθείς, μη μου στενοχωριέσαι. Εκτός και αν προκύψουν πιο hot έθιμα. Και επίσης, μέσα στη φυλακή είναι ωραία άμα βρεις καλή παρέα. Έχεις και τη χέτη σου εσύ, παπά μου. Χανούμισα θα σε αντίσουν, βρε κουητό. Από την πρώτη μέρα. Ήδη ο Πασουμάκης με τη ρόστη φούντα σε περιμένει. Κάτω από τον κρεβάτι σου είναι. Κάτω από την καριόλα σου την ίδια. Στο μεταξύ το σύριαλ της εξιντάρας μάμα εδώ γιαγιά σας συνεχίζεται. Ποιος φταίει που η μάμα εδώ γιαγιά έγινε μητέρα? Το Μητσοτάκι φταίει, το Μητσοτάκι φταίει, καράτσε καρισμένο. Να πέσει ο βίντεος, παρακαλώ. Και αυτή φώνα το 166, πάει ο καμένα. Με ρωτήσει που εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Χαίστηκα, συνεχίζω. Βρε το σοφόρι, ακούν το κακλαμάνι που όλοι μου το προπυλακίζουν το παιδί μου. Όλοι μου το λιδωρούν και εγώ αρχίζω να το συμπαθώ τελευταία. Αυτή την ευεξία τη γιαλαμπούκα του. Αυτό το βλέμμα, το βλέπω, το δάχτυλο που δείχνει τον φεγγάρι τον ίδιο. Συγκεκριμένο όριο πάνω στο εξάμηνο του Μακαρίτη, αυτός θα χώσει φούστα μπαλαρίνας και θα κάτσει να τον γιαουρτώσουνε. Που μάλλον δεν ήθελε να τον γιαουρτώσουνε, ήθελε κι άλλα. Αλλά ντρεπόταν να τα ξεράσει κρυφολούγκρα στα μισά παιδιά της τάξης, δηλαδή όπου κορίτσι αποκλείεται, χι μαύρο.
Για κακή του τύχη, τα παιδιά της τάξης σκίσανε στις εξετάσεις. Τα τσακώσανε τα μόρια, προκειμένου να δούνε μπαλαρίνα τον καθηγητή. Χώνει τον καθηγητή τη φούστα του Τού, τη λεγόμενη και μπαλαρίνα, όλος του λιζρός δηλαδή, και τον παπουτσάκι τον φλάτ με τις γνωστές κορδόνες της κουφετή, και έρχεται και δείχνει το καθηγητή γιαουρτωμένο. Ό,τι υπήρχε σε κρέμ φρέσ, του τυχώσανε. Γι' αυτό, κακλαμάνι μου, σου αφήνω πολιτιστική κληρονομιά και μαζί ευχή και κατάρα, πανάθεμα το γεύμα που έχεις να παραθέσεις σήμερα στους φίλους στο Πεντελικόν, στο Λατεγάς, συγκεκριμένα. Έτσι, κακλαμάνι μου, έτσι ξέρεις εσύ. Άμα θέλεις, τάξεις και καμιά πενθήμερη εκδρομή στη μαγευτική Λούτσα ή και στον εξωτικό Οροπό. Και επίσης και στην εκπληκτική Κινέτα, εκεί που είναι η Εσβεστοκάμινη, η χαρά της κόλασης και της ζωζός Σαπουντζάκη, που έχει και δρόμο ιδιωτικό με το όνομά της. Τάξους και κανέναν ποδήλατο, όλοι θα σου έρθουν μέσα στη Βουλή σου την ίδια. Ιδίως αν είναι και BMX ο ποδήλατος, αλλά εκεί θα τους έξει, μέσα στη Βουλή, να τους χαίρεσαι σε καθημερινή βάση τους, Λούμπεν. Να πέσει ο Ωβίδιος Μις Κόσμος, παρακαλώ, έλα. Και τώρα η φιναλίστ μας. Μις Λαδόμπουκα 95, η χαρά του Μεζεδάκια. Το Ελένη Ανουσάκη μας έρχεται να παραλάβει τίτλο, τρεχάτο. Εδώ η Μις PR, δηλαδή η Μις Κονσοματζού, ή αν θέλετε η Μις θα μας φάει ο κατοκόσμος όλους. Το χιτήρι, εκπάγλου καλονής. Προσέξτε αυτό το μπερσακάκι με το σιέλφο το γενές στο βαφτιστικό το πουκαμισάκι, θα το ξαναδείτε παρακάτω. Το Γιαννόπουλο. Μις Χαμόγελο 95. Υποδεκτείτε το και όχι πολλά-πολλά σαλιαρίσματα μαζί του, μη φάτε και κανένα μπινελίκι. Μις Γιορτή του Κρασιού 95, το πιεστά όλα Παπακοσταντίνου. Να χαρώ εγώ μαγουλάκι ροδαλό, τίγκα στην Ευριαγγία. Η χαρά του κάπου.